Στέργιος Αναστασιάδης. Λίγο μερικές ώρες, δύο είμαστε, άρα 6,5 ώρες πριν από το μεγάλο σημερινό παιχνίδι στην Τούμπα, μας δίνει τα τελευταία, το τελευταίο ρεπορτάζ, να το πω έτσι, τις εκτιμήσεις του για το απόψινό παιχνίδι. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασιάδη, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Ζαγόρα, καλησπέρα, καλά είμαστε. Για πείτε μας. Έχουμε λίγο άγχος, αλλά εντάξει, όλα καλά. Ναι, το άγχος είναι δεδομένο. Μια προσμονή, ένα άγχος. Δεν περίμενα το έχω στείλει μεγάλο βαθμό για μάτς με μια ομάδα όπως η Λέσχη Σόφιας. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ειδικά το καλοκαίρι, όποιος υποτιμάει αντιπάλους, μέχρι και τεσσάρι την έδρα τρώει. Δεν πάει να είναι και πρωταθλητής Ελλάδος. Και πάλι καλά. Και μάθει να λέμε. Και πάλι καλά, γιατί είχαν και δοκάρι οι Ισραηλοί και τετατέτ και αν δεν σφύριζε ο διαιτητής με άγχος τη λήξη του 90, λες και παίζαμε αγώνα μπάσκετ, μπορεί και να πέμπτο. Κοίταξε, τώρα αν το δούμε αντικειμενικά, εγώ χθες το διαιτητή το παραδέχτηκα που το έκανε αυτό το πράγμα. Και έτσι έκανε το σωστό βέβαια, έτσι. Σε ένα μάτς 4-0-4 που έχει τελειώσει τώρα να παίξουν οι καθυστερήσεις, για ποιο λόγο? Εντάξει, το σωστό είναι σχετικό. Είναι κανονισμός του ποδοσφαίρου. Θα μου πεις είναι στην ευχαίρεια του διαιτητή, εντάξει. Ναι, βέβαια. Άρα δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Ναι, ναι. Αλλά όσο να πεις, δεν τώρα εκεί είναι λεπτομέρεια που δεν θυμάται κανένας. Αλλά είναι μάθημα για όλες τις ελληνικές ομάδες που δεν είναι καλύτερες από τις ομάδες του Ισραήλ και της Βουλγαρίας και δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες. Ειδικά το καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί έχει σημασία το timing που αντιμετωπίζει στη ζωή κάποια πράγματα. Όλα είναι θέμα timing, Γιώργο. Βέβαια, Στέργιο. Και στο ποδόσφαιρο. Σήμερα τι. Είτε για να γνωρίσει κάποιον άνθρωπο, είτε για να παίξει μια ομάδα, είτε για να ανοίξει μια επιχείρηση, όλα είναι θέμα timing. Τέλεια το έθεσες, λοιπόν, έτσι, όλες αυτές τις παραμέτρους. Έχεις δίκιο 100%. Παράμετρος του ποδοσφαίρου είναι και η τύχη, το λέω συνεχώς, μακάρι ο Πάοκ να την έχει σήμερα με το μέρος του. Ή τέλος πάντων να είναι άτυχη η Λεύσκη. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Πάοκ, όπως είπαμε και νωρίτερα με τον Κώστα Βασιλόπουλο, αναμένεται να παραταχθεί με Κοτάρσκι κάτω από τα δοκάρια δεξιά, το Λίραζι αριστερά, το Ράφα Σοάρες, Ίγκασον και Κάργα, και όχι Ίγκασον Μιχαηλίδη που ξετρύπωσαν τον Μιχαηλίδη οι Βούλγαροι συνάδελφοι. τον αποδεράφευσαν σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή μαύρη μαγεία να έκαναν πιο πολύ χρόνο θα έπαιρνα. Επειδή ξεκίνησε να τρέχει το παλικάρι γι' αυτό. Και γρήγορα να επανέλθει. Και δεν συμπαθούν τον Κάργα καθόλου η Τηλεύσκη. Τη θέση του Κάργα θα παίξει ο Μιχαηλίδης. Ακόμα λίγο θα γράφανε, θα παίξει και ο Σκαρτάδος. Προκειμένου να φάνε τον Κάργα, εγώ το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Αγκούστο Κούρτιτς, δεξιά ο Αντρίγια, αριστερά ο Κουαλιάτα, 10 ο Τάντας, την κορυφή ο Νάρεϊ. Το πιθανότερο σχήμα αυτό που δοκίμασε περισσότερη ώρα χθες. Στο σενάριο αυτό, μία αλλαγή είναι ο Σάστρη που είναι εκτός αποστολής και στη θέση του θα πει ο Λίρατης, πάντα σύμφωνα με την ενδεκάδα του πρώτου αγώνα στη Σόφια. Δεύτερη αλλαγή είναι η παρουσία του Κούρτιτς στη θέση του ΣΠΑΠ. Τρίτη αλλαγή είναι η παρουσία του Νάρεϊ στην κορυφή της επίδεσης αντί του Κούτσια. Αυτό περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ σήμερα. Ο Σάστρε είναι εκτός αποστολής. Ναι. Mm-hmm. Μπήκε ο Λίρατς, βγήκε ο Σάστρε και μπήκε ο Μιχάη, βγήκε ο Κουλιαράκης σε σχέση με την αποστολή του πρώτου αγώνα. Μάλιστα. Οι καμπάνες χτυπάνε καλά για τον Ισπανό την προετοιμασία. Τα λέγαμε και μαζί. Προτιμούσε στην προπονήση της δεύτερης εβδομάδας να βάζει δεξί μπακ τον Τζίμα και ο Σάστερ να κάνει ασκησούλες μαζί με άλλους 2-3 σε ένα γήπεδο αρκετά μακριά από το κεντρικό. Θα πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ισπανό. Ας μείνουμε σε αυτούς που θα παίξουν σήμερα. Πάντα θα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχει ο Πίσε. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Η αίσθησή μου και η προτίμησή μου και η επιθυμία μου θα ήταν να παίξει από την αρχή. Θεωρώ πιο κομβικό το ξεκίνημα του αγώνα ή τέλος πάντων το πρώτο ημίχρονο. Προκύπτει όμως που θα το καθίσει στον πάγκο ο Λουτσέσκου να τον ρίξει στο ημίχρονο, στο 60, στο 70, γιατί δεν είναι για πολλά ο Πίσε, με 5 προπονήσεις όλες και όλες. Κατά τα άλλα, με βρίσκουν σύμφωνο οι επιλογές όπως φαίνεται του Ρασβάν Λουτσέσκου. Το καλό είναι ότι ο ΠΑΟΚ, εάν το μάτς εξελιχθεί ομαλά, έχει λύσει στον πάγκο. Δηλαδή, έχει τον Βιερίνια, είναι καλά. Έχει τον ΣΒΑΠ, θα έχει και τον Τσιγκάρα. Θα έχει τον Κούτσια, θα έχει τον Μπίσεσβαρ. Έχει πράγμα να βάλει από τον πάγκο. Ο
προπονητής. Αρκεί να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει να πάνε. Σημαίνει αυτό να σκοράρει ο ΠΑΟΚ πρώτος, όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, και το κομβικότερο για μένα είναι να μην δεχτεί γκολ. Εάν δεν δεχτεί γκολ, σε ένα όχι τόσο ιδανικό σενάριο, αλλά όχι άσχημο, και στο 60 ο ΠΑΟΚ να ανοίξει το σκορ, μια χαρά είναι. Ναι, ναι, ναι. Θα νιώσουν και παραπάνω πίεση οι Βούλγαροι, που είναι και έμπειρους και παντοκαπνισμένους, μια χαρά θα πάνε τα πράγματα. Όλο το στοίχημα είναι ο ΠΑΟΚ να μην δεχτεί γκολ. Και ήδη η δύσκολη αποστολή γίνει βουνό, γιατί μετά θα μιλάμε για 4 γκολ. Πάρε το ακούω και κούρευτο, λογικά. Μακάρι να δούμε ένα ΠΑΟΚ που θα πετάει φωτιές και οι Βούλγαροι θα τα χάσουν την ατμόσφαιρα και θα υποταχθούν στην ανωτερότητα τα χαρτιά, γιατί στη Σόφια άλλο είδαμε. Αλλά εγώ είμαι αρκετά ανήσυχος. Όπως είπαμε από την κλήρωση, οι τριάδες που έχουν μπροστά ο Μπάρι, η Παρή, ο Βέλτον και ο Ρονάλντο είναι πολύ γρήγοροι και είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ούτε από τον Γιβραλτάρ, ούτε κάποιοι από τη Μάλτα, ούτε ψαράδες, ούτε ηλεκτρολόγοι, Γιώργο. Έτσι είναι ποδοσφαιριστές, Βραζιλιάνοι και Μαροκινοί. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ουρέσα το πρωί στην Τούμπα. Είναι τέτοιο, τα εισιτήρια θα εξαντληθούν. Από νωρίς θα είμαστε εκεί και εμείς και ο Λίπερο. Δηλαδή υπολογίζω κάτι σε 6 να είμαστε στις θέσεις μας. Να καταγράψουμε και τι γίνεται έξω και μέσα στο πρώτο επίσημο μας του ΠΑΟΚ στην Τούμπα φέτος. Δυστυχώς με άδεια θύρα 4 και 4 Α. Μάλιστα. Ωραία, θα σε ακούσουμε, Στέργιο. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Τον ακούσετε το βράδυ φυσικά ζωντανά από την Τούμπα για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Λεύσκη Σόφιας.